κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό. <στις λοιγούς> Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε πάντοτε. Η εκπομπή μας έχει βρει η ανταπόκριση ως προς την προσοχή που δείχνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μέσω των τηλεφωνημάτων σας και εγώ έχω μια πηξίδα για το πώς θα πρέπει να συνεχίσω. Όπως σας έχω πει, δεν θέλω η εκπομπή αυτή να είναι ένας μονόλογος δικός μου αλλά να είναι μία πορεία συνολική όλων μας, όσων τουλάχιστον ενδιαφερόμαστε για να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα, να ξεκαθαρίσουμε ε, ποιος κυβερνάει το σύμπαν, ποιος κυβερνάει τον κόσμο. Ε, όσοι προβληματιζόμαστε και δεν μας αρκούν κάποια στερεότυπα όπως η νόμη της φύσεως, ε, η φύση, η φύση κάνει αυτό, η φύση κάνει εκείνο και κυρίως η νόμη της φύσεως. Συνεχώς ακόμη και άνθρωποι που θέλουν να λένε ότι πιστεύουν αφήνουν κατά μέρος το Θεό τον θεωρούν ότι δημιούργησε τον κόσμο και στη συνέχεια τον έχει αφήσει, έχει νομοθετήσει κάποια πράγματα τα οποία γίνονται αυτομάτως. Δηλαδή αρνούνται τη συνεχή πρόνοια και παρουσία και διέλευση του Θεού μας μέσα από όλη την κτήση, μέσα και από την παραμικρή κίνηση. Όμως, αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να απαντήσουν στο ερώτημα πώς άνθρωποι νοήμονες πρέπει να προσπαθήσουν πολύ και να έχουν επιτήρηση για να τηρήσουν τους νόμους τους όποιους νόμους και του Θεού αλλά και της πολιτείας και η άψυχη έχει αυτή την ικανότητα έστω και αν δημιουργήθηκε από το Θεό να διατηρεί μέσα της τη μνήμη των οδηγιών του Θεού χωρίς την παρουσία του Θεού και επίσης πως απαντούν στο ερώτημά μας γιατί τότε ο Θεός είναι πανταχού παρόν εάν έδεινε κάποιες οδηγίες και αποτραβιόταν ε, σε ένα τόπο όπου θα ζούσε τη ζωή, τη δική της ζωή η Αγία Τριάδα, εάν δεν έπρεπε, δεν χρειαζόταν η πανταχού παρουσία της. Βλέπετε λοιπόν ότι προκύπτουν πάρα πολλά άτοπα και εμείς θέλουμε να οδηγούμεθα προς την αλήθεια χωρίς συγκρούσεις χωρίς να θέλουμε διαξυφισμούς και αντιπαραθέσεις. Εάν κάποιοι θεωρούν, βέβαια δεν μας έχει πει κανείς ακόμη, αλλά ενδεχομένω κάποιοι να το σκέπτονται ότι οι δικές μας ενστάσεις είναι αντιπαράθεση προς κάποιους άλλους, έχουν λάθος. Εμείς θέλουμε να βρισκόμαστε μαζί με το Θεό μας. Να σκεφτόμαστε όπως ο Θεός μας έχει παραγγείλει. Και πόθος μας είναι, όπως νομίζω και κάθε χριστιανό, όχι πόθος αλλά και χρέος να αποκτήσει νουν Χριστού. Δεν είναι ταπείνωση το να λέμε δεν είμαι εγώ για τέτοια, δεν είμαι εγώ να αποκτήσω νου Χριστού δεν είμαι εγώ για να γίνω Άγιος αυτό δεν είναι ταπείνωση είναι ανταρσία γιατί ο Θεός μας θέλει τελείους το να γίνουμε άχοι δεν είναι κατόρθωμα είναι υποχρέωση μας υποχρέωση μας να επιστρέψουμε στην τελειότητα που μας έχει δημιουργήσει ο Θεός μας στην ε, περασμένη εκπομπή μας είχαμε αρχίσει τον 26ο στίχο του πρώτου κεφαλαίου της Γενέσεως όπου ο Θεός μιλάει για την ε, δημιουργία του ανθρώπου, κατ' εικόνα του και καθομοίωσή του. Ωστόσο, επειδή παρένευε τη τηλεφωνήματά σας στα οποία μας ζητάτε να σας πούμε αν και σε άλλα σημεία της Αγίας Γραφής πέραν της γενέσεως υπάρχουν αναφορές του Θεού μας στο ότι αυτός διακρατεί και κυβερνάει τα σύμπαντα πέραν του ότι εκείνος είναι ο δημιουργός θα μια παρένθεση προτού συνεχίσουμε τα περί του ανθρώπου ώστε να ικανοποιηθούν και οι αγροατές οι οποίοι θέλουν τις διευκρινήσεις. Και σας λέω και πάλι ότι αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερος διότι βλέπω ότι υπάρχει παρακολούθηση και υπάρχει και σοβαρή παρακολούθηση ώστε να σπονθάσουμε με τ επιστήμης τα λόγια του Θεού, δηλαδή με κάθε ακρίβεια όπως οι Άγιοι Πατέρες μας έχουν διθάξει. Είχα αναφερθεί στο βιβλίο του Ιώβ πέρα από το βιβλίο της Γενέσεως όπου ο Θεός μιλώντας τον Ιώβ τον οποίον είχαν ζαλίσει οι φίλοι του, οι πρώην φίλοι του και τον προσπάθησαν να τον παγιδεύσουν, να τον περδεύσουν, να τον επιτιμήσουν, να τον ελεηνολογήσουν και μέσα σε αυτή τη ζάλη ο Θεός μας του μίλησε και του λέει γιατί εσύ αποθαρρύνεσαι, γιατί εσύ έχεις καμφθεί, δεν συλλογίζεσαι ότι εγώ είμαι ο Θεός σου, ότι δεν είσαι εσύ το παν, ότι δεν είσαι εσύ εκείνος που θα σώσει τον εαυτό σου, δεν είσαι εσύ μόνος στο σύμπαν, δεν είσαι μόνο στα επίγεια και στα επουράνια ώστε να αισθάνεσαι αυτό το βάρος ασήκωτο. Και μιλώντας τον Ιώβ, Παρηγορούμεθα και εμείς που πολλές φορές παίρνουμε τις δοκιμασίες μας σαν να είναι αυτές που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με δικές μας δυνάμεις, χωρίς του Θεού, χωρίς κάποια άλλη βοήθεια. Και αυτό μας απελπίζει, μας στενοχωρεί, μας φέρνει σε αδιέξοδα πολλές φορές, μας φέρνει και σε απόγνωση και σε κατάθλιψη. Δεν είμαστε μόνοι σε αυτό το πλανήτη. Δεν θα είμαστε μόνοι στην επουράνια ζωή να παλέψουμε με τα στοιχεία εκείνα του κακού. Όπως υπάρχουν και εδώ, υπάρχουν και πέραν του τάφου στοιχεία του κακού. Ωστόσο, ο Θεός είναι εκείνο ο νικητής, το στερέωμά μας. Είναι η κρυπής, είναι η ασπίδα, είναι η ασφάλεια, είναι ο θόρακας, η πανοπλία και τελικά η νίκη μας. Του λέει λοιπόν ο Θεός του Ιώβ, «Πού ήσουν όταν θεμελίωσα τη γη, έχεις τόση σύνεση ώστε να μου πεις πόσα είναι τα μέτρα της ή ποιος έβαλε σπάγκο και μέτρησε τις διαστάσεις της, ποιος είναι ο μηχανικός εκείνος που έστησε αυτό το δημιούργημα αφού πρώτα το σχεδίασε στο εργαστήριό του, στο σχεδιαστήριό του. Σε ποιους κρίκους στηρίζεται η γη. Λένε βεβαίως, μιλούν για βαριτική δύναμη, μιλούν για δυνάμεις εξισορροπητικές που κρατάνε τη γη μετέωρη. Ναι, αυτά είναι διαπιστώσεις. Διαπιστώσεις και αυτές πολύ μέτριες, πολύ λίγες μάλλον, εν σχέση με την πραγματικότητα. Διαπιστώσεις του τι υπάρχει και του τι συμβαίνει. Αλλά προτού συμβεί δεν υπήρχε νους να συλλάβει όλα αυτά και το ότι υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις που κρατούν στο πουθενά τη γη και αυτό είναι η παρουσία και η δύναμη του Θεού. Δεν έχουμε εκπόρευση δεξιά και αριστερά πάνω και κάτω κάποιες πηγές που εκπορεύουν αυτές τις δυνάμεις. Ναι, υπάρχουν δυνάμεις. Αλλά από πού εκπορεύονται. Αυτοδημιουργούνται. Αυτοενισχύονται. Δεν υπάρχουν πληροφορίες. Ούτε και θα υπάρξουν. Και να υπάρξουν διαπιστώσεις περισσότερες από αυτές που έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα θα προκύψουν πολλά ακόμη επιπλέον ερωτήματα γιατί θα δουν ότι δεν ξέρουν από πού αρχίζει αυτή η δύναμη, αυτή η ενέργεια. Όπως και τώρα οδηγούνται σε μαύρες τρύπες και δεν ξέρουν τι είναι αυτές. Είναι μαύρες τρύπες και εικάζουν και προσπαθούν και όσο εισέρχονται εκεί βλέπουν ότι υπάρχει μια άφησος. Η νόμος της φύσεως είναι η συνεχής παρουσία και ενέργεια του Θεού μας. Χωρίς αστυνομικούς, χωρίς ειδική περιπολία, χωρίς τάγματα και στρατιές φρουρών που θα επιτηρούν την τήρηση της τάξεως, της αρμονίας, και της συνεχούς ομαλής λειτουργίας του σύμπαντος ο Θεός μας με τη θέλησή του με την ενέργειά του διακρατεί τα σύμπαντα όταν δημιουργήθηκε η θάλασσα σε συστήματα όταν ταξινομήθηκαν τα ύδατα στα συστήματα. Δόθηκε εντολή από το Θεό στην άμμο να σταματάει τα κύματα και στη θάλασσα δόθηκε εντολή ότι δεν πρέπει να περάσεις αυτό το όριο. Αλλά η θάλασσα και τα νερά δεν μπορούν να κρατήσουν αυτό το πρόσταγμα. Εάν συνεχώς δεν εμφορούνται από τη χάρη του Θεού μας, από τη δύναμη και την ενέργεια του Θεού μας. Και όπως είπαμε και σε άλλες εκπομπές, δεν εμφορούνται μόνο τα έψυχα όντα από την ενέργεια του Θεού, αλλά διαπνέονται και διακρατούνται και συνέχονται τα σύμπαντα από την ενέργεια του Θεού μας. Η ενέργεια του Θεού μας περνάει μέσα από όλες τις τρίχες της κεφαλής μας και τις μετράει και τις έχει αριθμίσει όπως μας είπε ο ίδιος ο Θεός μας. Για πες μας λέει πώς, πόσο είναι το έβρος της υπουρανών. Μετράνε οι άνθρωποι μετράνε πού αφλίζεται το φως ποια είναι η κατοικία του φωτός ποιο είναι ο τόπος του σκότους από πού εκπορεύεται η πάχνη ή ο νότος αλλάζει Ποιος είναι ο πατέρας του ιετού της βροχής από ποια γαστέρα εκπορεύεται ο κρίσταλος οι τροπές του ουρανού πως γίνονται τις προβλέπουν τα μετρολογικά κέντρα αλλά την τελευταία στιγμή πολλές φορές ίσως τις περισσότερες αλλάζουν δρόμο γιατί δεν προστάσει ο άνθρωπος δεν είναι όλα κάτω από τις μετρήσεις του ανθρώπου. Και εκεί που βλέπει ότι ένα νεύος, ένα άνεμος έρχεται από μια κατεύθυνση και εικάζει βάση των προηγουμένων περιπτώσεων, βάση αυτών που συστηματικά παρατηρεί ότι πρέπει να εξελιχθεί έτσι ο καιρός και τελικά εξελίσσεται διαφορετικά. Αυτό το παραβλέπουμε, το παρακάμπτουμε, δεν δίνουμε σημασία. Αυτό όμως έχει μεγάλη σημασία. Ότι ο άνθρωπος παρατηρεί πολλά, βλέπει πολλά και όταν παρατηρεί μία κίνηση, πολλές κινήσεις που και στο παρελθόν έχει παρατηρήσει ότι έχουν μια συγκεκριμένη έκφαση πιστεύει ότι αυτό γίνεται με κάποια νομοτέλεια, γίνεται με κάποιο τρόπο που δεν μπορεί να αλλάξει. Όμως ο Θεός ό,τι θέλει κάνει και κάνει ό,τι θέλει όχι τυχαία, αλλά γιατί επιβλέπει τα έθνη, τα κράτη, τους ανθρώπους και αναλύει λόγος της πορείας των ανθρώπων έχει και τη συμπεριφορά του διαμορφώσει και αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να αξιολογηθεί, δεν μπορεί να μετρηθεί, δεν μπορεί να καταγραφεί από την ανθρώπινη παρατήρηση. Γιατί ο Θεός είναι πέρα από κάθε παρατήρηση της σύμφουλος αυτού εγένετο. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και στη συνέχεια θα αναφερθούμε και σε άλλα κείμενα της Αγίας Γραφής για να δούμε αυτό που είπαμε και πριν ότι ο Θεός είναι πανταχού παρόν και όχι η απρόσωπη φύση και η νόμη της. Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε στο φιλόξενο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM την εκπομπή κοιτάζοντας τη γη από τον ουρανό. Μπορείτε να τηλεφωνείτε κάθε μέρα από την Δευτέρα έως και την Παρασκευή 10 το πρωί με 6 το απόγευμα στα τηλέφωνα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 για να δίθετε το μήνυμά σας να δίθετε το στίγμα σας να καταθέτε τις ερωτήσεις σας και να υποβάλετε και τα ερωτήματά σας με την έννοια των ενστάσεων, όχι μόνο για να πληροφερθείτε κάτι περισσότερο από αυτά που έχουμε πει για να αναπτύξουμε κάτι περισσότερο από αυτά που είπαμε αλλά για να καταθέσετε και τις αντιρρήσεις σας και τις ενστάσεις σας οι οποίες θα μας είναι πολύ χρήσιμες για τη βελτίωση αυτής της εκπομπής. Ο Θεός μας δεν έχει μιλήσει μόνο στον Ιώβ, το έχει πει και πολλά άλλα, απλώς ανέφερα σήμερα έτσι ε, ορισμένα και θα προσθέσω λίγα ακόμη προτού προχωρήσω σε ένα μεγάλο προφήτη, τον προφήτη Ισαΐα. Ο Θεός μας μιλάει στον Ιώβ και του λέει λεπτομέρειες για το πώς η χάρη του, η ενέργειά του, η θεία, περνάει μέσα από κάθε στιγμή, όχι μόνο του ανθρώπου, αλλά και των δημιουργημάτων του. Μετράει τις οδύνες των ελάφων, τους μήνες και τις μέρες του τοκετού, τις οθύνες, φροντίζει για την θρέψη όλων των γεννημάτων των ζωών των πετεινών του ουρανού και βεβαίως και για τη βλάστηση και καρποφορία της γης. Ακόμη είναι χαρακτηριστικός ο στίχος που λέει επειδή σώ προστάγματι υψούται αητός, γύψες δε έπινωσιάς αυτού καθεστής αυλίζεται. Με το πρόσταγμα του Θεού υψώνεται το αητός και ο γύπας κάθεται στην φωλιά του και αυλίζεται. Μας φαίνεται πολύ απλό το πώς πετούν τα πουλιά και βεβαίως λέμε και εκεί και εφαρμόζομαι τις παρατηρήσεις μας και κυρίως με την μίμηση που κάνουμε, τη μίμηση του Θεού, έχουμε κατασκευάσει και αεροπλάνα και περάβλους ώστε να μιμηθούμε το Θεό μας και σε αυτό να ξεπεράσουμε τη γη και να περιπολεύουμε κι εμείς στους ουρανούς. Δεν σκεφτήκαμε όμως ότι όλα αυτά έγιναν γιατί υπάρχει το αρχέτυπο. Γιατί ο Θεός όρισε και ορίζει. Γιατί ο Θεός δεν έπαυσε να προστάζει τους αετούς και όλα τα πετώμενα να πετούν και γι' αυτό μπορούν να πετούν και τα αεροπλάνα μας εάν ο Θεός προστάξει να σταματήσουν τα πετεινά του ουρανού να πετούν, να είστε βέβαιοι ότι δεν θα μπορεί κανένα αεροπλάνο και κανένας πύραυλος να πετάει στο στερέωμα, να πετάει στον ουρανό, να πετάει μέσα ή και έξω από την ατμόσφαιρά μας. Δεν είναι αυτά παγιωμένα, αλλά είναι συνεχώς Υπάρχουν γιατί ο Θεός υπάρχει και ο Θεός θέλει να υπάρχουν. Πρέπει να διευρύνουμε την προοπτική μας και να μην συρρυκνώνουμε στο, το Θεό σε αυτό το οποίο υπάρχει και να μην θεωρούμε ότι ο Θεός είναι υπηρέτης και δούλος των ε, στοιχείων αυτών και της νομοθεσίας αυτής και των προσταγμάτων αυτών που έθεσε προ τη γνήση. Γιατί έτσι εγκλωβιζόμαστε, εγκλωβίζουμε και το Θεό, και χάνουμε την προοπτική του απείρου, χάνουμε την προοπτική ότι εκεί που νομίζουμε ότι εάν ορίσουμε τα πάντα, τότε είμαστε κυρίαρχοι, κάνουμε μεγάλο λάθος γιατί ο ορισμός είναι πάντοτε περιορισμός. Ό,τι ορίζεις, ό,τι ορίζεται, περιορίζεται. Και γι' αυτό ο Θεός που είναι ο μόνος που δεν ορίζεται, απλώς σκιαγραφείται και αποκαλύπτεται σε εκείνους που θέλουν και ετοιμάζονται με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να αντέξουν, να βαστάσουν και να υπομείνουν την αποκάλυψη του Θεού μας. Ο ορισμός περιορίζει και γι' αυτό μας καλεί ο Θεός να μην περιοριζόμαστε, να μην θέλουμε ορισμούς όπως βρήθη η επιστήμη από ορισμούς και νομίζει ότι κατέκτησε την αλήθεια, κατέκτησε το παν. Όχι η επιστήμη πρέπει να κατακτήσει το Θεό μας. Μάλλον να κατακτηθεί από το Θεό. Ποια επιστήμη, όχι η αληθινή επιστήμη που έκτισε ο Θεός, αλλά η καταχριστικός ονομαζομένη επιστήμη, δηλαδή η χωρία των επιστημόνων και οι διατυπώσει των επιστημόνων. Πρέπει να έχουν πάντοτε αυτή την προοπτική, ότι δεν είναι αυτό που ορίσαμε η αλήθεια. Αυτό που ορίσαμε είναι αυτό που βλέπουμε, που ψηλαφούμε τώρα, σήμερα. Δεν είναι σίγουρο ότι πάντοτε θα γίνονται αυτά. Φέρει πίν, για να μην νομίζετε ότι εγώ αυθαιρετώ και λέω πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί. Και ίσως κάποιοι το νομίζετε γιατί έχουμε απομακρυνθεί πολλοί από τα λόγια των Αγίων μας και τις ερμηνείες των Αγίων μας για να μην νομίζετε λοιπόν ότι αυθαιρετώ και λέω διάφορα που έρχονται στο νου μου θα σας θυμίσω αυτό που ίδιο ίδιος ο Χριστός μας είπε και το οποίο είχε προαναγγελθεί και στην Αγία Γραφή στην Παλαιά Διαθήκη ότι θα έρθει η ώρα ο ουρανός και η γη παρελεύσονται με τη μορφή που βλέπουμε σήμερα. Και τότε αυτό που λέμε εμεί νόμοι της φύσεως δεν θα ισχύουν. Γιατί θα έρθει η ώρα όπου όπως μας λέει ο ίδιος ο Θεός μας ο ήλιος παρότι λέει θα ανατέλει δεν θα δίνει το φως του χωρίς να έχουμε έκλειψη ηλίου ούτε η σελήνη λέει. γιατί έτσι θα το θέλει ο Θεός δεν είναι όλα κλειστά σε κουτάκια που τα έχουμε εγκλωβίσει και λέμε δυνάμει της επιστήμης μας όλα αυτά θα κινούνται συνεχώς με αυτόν τον τρόπο ο Θεός κάνει ό,τι θέλει αλλά όχι αυθαίρετα. Κάνει αυτό που πρέπει. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι η τελειότητα. Και εφόσον θέλει από εμάς τελειότητα δεν είναι δυνατόν εκείνος να κάνει κάτι ατελές. Λέει ο προφήτης Ισαΐας «Εγγύζει τα η δικαιοσύνη μου και εξελεύσεται ως φως το σωτήριόν μου και εις των βραχίων μου έθνη ελπιούσι. Ακούσατε μου λαός μου και οι βασιλείς προώς με ότι νόμος παρεμού εξελεύσεται και οι κρίσει μου εις φως εθνών. Δεν άφησε τη ο Θεός. Έδωσε νόμους εις βοήθεια, έδωσε Άρχοντα και δίδει, αλλά δεν έπαυσε να είναι ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο κύριος των κυριευόντων. Εμέν' ίση υπομενούσι και στον βραχείο να μου ελπιούσι. Ότι ο ουρανός ως καπνός εστερεώθη, η δε γη ως ημάτιον παλαιοθήσεται, οι δε κατοικούνται στην γη ως περτάφτα αποθανούνται, το θε σωτήριό μου στον εγω να έστε η δε δικαιοσύνη μου ομία κλήπη. Δηλαδή ο Θεός μας λέει ότι όλα αυτά έγιναν με έναν τρόπο που μπορεί εσείς να τον παρατηρείτε για να τον περιγράφετε και να νομίζετε ότι αυτό έγινε έτσι επειδή αυτά προϋπήρχαν και ότι ο Θεός δεν υπάρχει αλλά ο ουρανό σαν καπνό στερεώθηκε. Μπορείτε να στερεώσετε τον καπνό. Ο ουρανό στερεώθηκε όμω. Και κινείται και δρά και ενεργεί όπω του ορίζει κάθε στιγμή ο Θεό και όχι όπω προβλέπουν οι μετερολογικέ υπηρεσίε. Και βεβαίω εμεί. Επειδή κατακλυζόμεθα από αυτά τα τάχα επιστημονικά ή και τα σωστά επιστημονικά τα οποία όμως μας τα διδάσκουν με απόλυτο τρόπο ότι αυτά είναι έτσι και δεν μπορεί να αλλάξουν εμείς έχουμε συσταλεί και ενώ δεν φοβούμεθα και δεν ντρεπόμαστε το Θεό ντρεπόμαστε τους ανθρώπους ντρεπόμαστε τους επιστήμονες ντρεπόμαστε όλους αυτούς που μας λένε αυτό είναι και άλλο δεν είναι και έχουμε συστήλει την παρεσία την κατά Θεό. Έχουμε χάσει την παρεσία μας προς το Θεό γιατί έχουμε χάσει τη σχέση της υιοθεσία μας. Δεν νιώθουμε το Θεό Πατέρα μας να σκύβουμε, να πέφτουμε πάνω στο στήθος του όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και να δούμε τα νοήματά του, να ακούμε τον Θείο Παλμό. Γι' αυτό μας εμψυχώνει ο Θεός μέσω του προφήτου Ισαΐου. Μη φοβήστε ονειδισμών ανθρώπων και το φαυλισμό αυτών μη τάσθε. Ως γαριμάτιον βρωθήσετε υποχρόνου και ως «Έρια αυρωθήσεται υποσιτός, η δικαιοσύνη μου εις τον αιώνα έστε, τον δε σωτηριόν μου εις γενεάς γενεών. Μην φοβηθείτε λέει τις κοροϊδίες των ανθρώπων και όταν σας εξωθενώνουν και σας εξευτελίσουν με τα λόγια τους, μην θορυβήστε γιατί όπως παλιώνει το ρούχο έτσι θα παλιώσουν και όλα αυτά τα οποία διδάσκουν οι άνθρωποι θα τα φάει ο σκόρος του χρόνου αλλά η δικαιοσύνη μου λέει ο Θεός θα μένει εις τους αιώνας και το σωτήριό μου εις γενεάς γενεών γι' αυτό λοιπόν πρέπει να εξεγερθούμε όχι για να κάνουμε μάχες και πολέμους, να εξεχερθούμε από τον ύπνο, να, όχι απλώς να εγερθούμε, αλλά να εξεγερθούμε και να πολεμήσουμε εναντίον της υπνηλίας που μας διακατέχει. Γιατί αυτή η υπνηλία είναι εκείνη που μας καθυλώνει και μας κάνει να θυχόμαστε ως αλήθεια το κάθε τι. Σας ανέφερα κάποια σημεία του προφήτου Ισαΐου. Υπάρχουν πάρα πολλά, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι ο προφήτης Ισαΐας δεν είναι ένας τυχαίος προφήτης, ούτε μπορούμε να πούμε ότι αυτά τα οποία λέγει είναι απλά και μεταφορικά και αλληγορικά. Γιατί ο προφήτης της είναι εκείνο που προεφήτευσε την έλευση και τη σάρκωση του Θεού μας. Προφήτευσε μέχρι λεπτομεριών τη ζωή του Χριστού και μας απεκάλυψε ότι Θεός αληθινός θα γεννηθεί ο άνθρωπος. Δεν μπορούμε λοιπόν το βιβλίο του αυτό να το θεωρούμε όποτε μας συμφέρει εντό εισαγωγικών, δηλαδή όποτε συμφέρει την αυθαιρεσία μας να το θεωρούμε ως αληχωρικό και όποτε συμφέρει τη δική μας την άποψη να το θεωρούμε πραγματικό και προφητικό πολύ εύκολα το βιβλίο της Γενέσεως ορισμένοι το έχουν στα κατατάξει στα λιγορικά και διδακτικά βιβλία αλλά όχι τα ιστορικά και τα πραγματικά και αποκαλυπτικά της Βουλής του Θεού. Κακός, κάκιστα, διότι η Εκκλησία μας δεν τα δέχεται ως αλληγορικά και απλώς διδακτικά, αλλά ως πραγματικά ουσιαστικά και αποκαλυπτικά και βεβαίως διδακτικά. Ωστόσο όμως τον προφήτη Σαΐα δεν μπορούμε να τον μετατρέψουμε και γι' αυτό τον αποσιωπούν. Ωστόσο πρέπει να ξέρουμε εμεί οι άνθρωποι ότι όσοι αντίκυνται σε αυτήν την αλήθεια όπως ο ίδιος ο Θεός μέσω του προφήτου του μας έχει προειδοποιήσει, εσχυνθίσονται και εντραπίσονται κάποια μέρα και από αυτή τη ζωή κυρίως όμως στη μέλουσα. Έσονται γάρ ως ουκόντες και απολούνται πάντες οι αντίδικοι σου. Ζητήσεις αυτούς και ο μη ανθρώπου τους ανθρώπους σου ζήνησέ θα του ζητήσει ο Θεός και δεν θα υπάρχουν γιατί θα έχουν πετάξει από μέσα τους κάθε τι το θείο και θα επαληθευτεί σε αυτούς η προειδοποίηση του Θεού μας ο μη καταμείνει το πνεύμα μου επ' αυτούς δια το είναι αυτούς σάρκας. δεν θα μείνει η χάρης και η ενέργεια του Θεού μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους θα είναι σαν ανύπαρκτη θα είναι σαν να μην υπάρχουν. Έσονται γάρ ω ου κόντε και ου κέσονται οι αντιπολεμούντε. Ότι εγώ θεό σου κρατών τη δεξιά σου, ο λέγονσι μη φοβού η ακόβω Ισραήλ, εγώ εβοήθησάσι σε, λέγει ο Θεό. Αυτά τα λέει ο προφήτης για τους ανθρώπους του Θεού εν σχέση με τους ανθρώπους που πολεμούν το Θεό. Φανταστείτε λοιπόν πόσο περισσότερο ισχύουν αυτά ως προς τη σχέση ανθρώπων που πολεμούν το Θεό και του Θεού. Γιατί ο προφήτης Ισαΐας μιλώντας τους ανθρώπους τους δικούς του λέει Εσχυνθίσονται και εντραπίσονται οι αντικείμενήσοι. Εσένα, σε σένα άνθρωποι σε σένα άνθρωποι αντίκυνται, σε πολεμούν πολλοί που δεν αγαπούν το θέλημα του Θεού. Αυτοί δεν θα υπάρχουν για πολλοί. Δεν θα υπάρχουν σε δόξα και τιμή και εξουσία και υπεροχή. Γιατί θα κοιτάξεις να τους βρεις και δεν θα μπορείς να τους βρεις διότι δεν θα έχει μείνει το Πνεύμα του Θεού μέσα σε αυτούς. Θα είναι σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Φανταστείτε λοιπόν εάν για έναν άνθρωπο του Θεού που τον πολεμούν οι αντικείμενοι στην αλήθεια υπάρχει αυτή, αυτό το αποτέλεσμα πόσο ισχυρότερο είναι το αποτέλεσμα εναντίον εκείνων που πολεμούν απευθείας στο Θεό μας. Ο Θεός κατέχει την υγιή ολόκληρη και όλοι οι ενοικούντες είναι αυτοί ως ακρίδες. Πώς βλέπουμε εμείς τις ακρίδες και ελέγχουμε την παρουσία τους και αυτή βεβαίως οι η... αυτός ο έλεγχος της παρουσίας τους δεν είναι απόλυτος εκ μέρους μας ιδίω όταν το πλήθος των ακρίδων υπερβεί έναν αριθμό ωστόσο μπροστά σε μας οι ακρίδες είναι ελάχιστα ζωήφια έτσι είμαστε μπροστά στα μάτια του Θεού και πολύ μικρότερη αφού ο ίδιος ο Θεός μας λέει στην Παλαιά Διαθήκη ότι ως σταγόν από κάδου πάσα η ανθρωπότης σαν ένα μια σταγόνα από κουβά είναι όλη η ανθρωπότητα πολύ περισσότερο βεβαίως αυτό γίνεται αισθητό όταν στη σταγόνα του κουβά προσπαθήσει ο καθένας από μας να δει τι χώρο κατέχει και όμως ο Θεός παρότι είμαστε απεϊροελάχιστοι ο καθένας από μας σαρκώθηκε, σταυρώθηκε για μας, έδωσε τον εαυτό του και τον δίδει συνεχώς εις βρόσιν μας να γίνει σώμα και αίμα μας, να γίνει ο αιμοδότης μας, να μας αλλάξει τη σύσταση και του σώματός μας και της ψυχής μας για να μας κάνει κατά Θεού Θεούς, να μας κάνει γνήσια παιδιά Του. Αυτό λοιπόν δεν πρέπει ποτέ να μας διαφεύγει, πρέπει πάντοτε να διατηρούμε στη σκέψη μας όλη αυτή την αλήθεια και να είμαστε απέναντι στο Θεό ευγνώμονες, ταπεινή προσκυνητέ και λάτρης αυτού και τη δημιουργία του να τη βλέπουμε θεοπρεπός και όχι μόνο επιστημονικά και άνθρωποπρεπός γιατί τα έργα των χειρών του Θεού είναι ιερά και γι' αυτό πρέπει και να σεβόμαστε τον εαυτό μας αλλά και όλοι την υπόλοιπη δημιουργία και βλέποντας την δημιουργία να βλέπουμε και να διηγούμεθα την δόξα του Θεού όπως οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού ποιοι συνθέ αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Αγαπητοί ακροατές, βρισκόμαστε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Κάναμε σήμερα μια παρένθεση για να αξιοποιήσουμε τα ερωτήματα που μας έθεσαν οι ακροατές μας, διευκρινήσεις που ήθελαν να επιμείνουμε σε κάποια σημεία που λόγω της εποχής μας έχουν ξεχαστεί όπως ξεχάστηκε και ο ίδιος ο Θεός και γι' αυτό στο λίγο χρόνο που μας έμεινε δεν θα είναι καλό να συνεχίσουμε τα περιδημιουργία του ανθρώπου απλώς να πούμε ακόμη μερικά λόγια για να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο που λέγεται διαφορά της επιστήμης και αντίθεση της επιστήμης με το Θεό και την αλήθεια του και την αληθινή θεία επιστήμη. Επαναλαμβάνεται σε όλους τους τόνους και από πολλά πρόσωπα συνεχώς ότι η θεολογία ασχολείται μόνο με τη σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου δεν ασχολείται ούτε με τη δημιουργία, ούτε με την επιστήμη, ούτε με οτιδήποτε ξεφεύγει από την διαπίμαση των ανθρώπων. Το ερώτημα το δικό μου είναι προς αυτήν την τοποθέτηση γιατί δεν θέλω να υιοθετείτε τη δικές μου απόψεις αβασάνιστα και απριόρι. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν και είναι πανταχού παρόν γιατί το πανταχού αυτό το όρισε, το δημιούργησε εκείνος. Κατά ποια λοιπόν έννοια η θεολογία που είναι θα λέγαμε εκείνη που αποκρυπτογράφησε ή μάλλον κατέγραψε με κάθε ακρίβεια την αποκάλυψη του Θεού μας κατά ποια έννοια θα παραδώσει τη θέση της, θα παραδώσει την διακονία, θα παραδώσει την εντολή που έχει από το Θεό να εποπτεύει τα πάντα. Δηλαδή, η σωτηρία των ανθρώπων περιορίζεται μόνο σε αυτά που θα ακούγονται μέσα στην Εκκλησία και στις αίθουσε διδασκαλίας του Λόγου του Θεού δεν θα επεκταθεί στο πώς η επιστήμη προσεγγίζει τη δημιουργία δεν θα επεκταθεί και δεν θα ελέγξει εκείνους που διδάσκουν ότι δεν υπάρχει Θεός και όλα δημιουργήθηκαν τυχαία. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας άφηναν τους επιστήμονες των εποχών τους ανεξελέγκτους. Οι πατέρες μας άφηναν στην εποχή τους τους κυβερνήτες και τους βασιλείς και τους εξουσιαστάς ανεξελέγκτους, γιατί δεν τους άφηναν, γιατί και οι βασιλείς και οι άρχοντες των λαών και οι επιστήμονες και οι διδάσκαλοι διαμορφώνουν προσωπικότητες με τη συμπεριφορά τους και τη διδασκαλία τους και γι' αυτό ακριβώς είναι έργο της θεολογίας και ειδικότερα της Εκκλησίας η επιστασία όλων των χώρων όπου υπάρχει ανθρώπινη διδαχή όπου υπάρχει θεία διδαχή όπου υπάρχει καθοδήγηση πρέπει η Εκκλησία να επισκοπεί και να επιβλέπει Ιδίω ο επίσκοπος έχει αυτό το έργο και γι' αυτό λέγεται επίσκοπος. Είναι επισκοπών. Δεν είναι ο επίσκοπος για το εκκλησίασμα των ναών. Είναι επίσκοπος και εκείνων που έχουν βαπτιστεί στο όνομα του Τριαδικού Θεού και κατηχούνται από διαφόρους που θέλουν να πείσουν των κόσμων όλων ότι Θεός δεν υπάρχει αλλά μόνο ο άνθρωπος. Δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζουν άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό ή που έχουν και τη διακονία της διαπιμάσεως ψυχών να λέγουν ότι δεν μας ενδιαφέρει μας η επιστήμη, δεν αντιμάχεται η θεολογία την επιστήμη. Βεβαίως δεν αντιμάχεται η θεολογία την επιστήμη που έκτισε ο Θεός. Αντιμάχεται όμως τα φλιναφήματα των επιστημόνων. Των επιστημόνων που φτάνουν στην παράνοια, που φτάνουν σε σημεία που σε κάνει να απορείς εάν οι άνθρωποι αυτοί έχουν διασώσει στοιχειώδη αξιοπρέπεια λογικής για να υποστηρίζουν πράγματα αρκεί και μόνο για να πούν ότι δεν υπάρχει Θεός. Δεν είναι δυνατόν η αλήθεια του Θεού μας να μας αφήνει αδιάφορους, να την ακούμε να διαστρέφεται και εμείς να λέμε δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά είναι να σώσουμε ψυχές. Πώς θα σώσουμε μια ψυχή όταν την κατηχεί επί 24 ώρου βάσεως το σχολείο και η τηλεόραση, οι άρχοντες και οι δάσκαλοι που εμπνέονται από αθεϊστικό πνεύμα. Εάν δεχθούν οι μαθητές μας όλα αυτά που τους διδάσκουν στο σχολείο, γιατί να πιστέψουν εμάς ότι λέμε την αλήθεια. Γιατί να πιστέψουν τον Ιεροκήρυκα ότι έχει αλήθεια. Είναι δυνατόν να είναι αλήθεια αυτά που λέμε στην Εκκλησία για τη δημιουργία του κόσμου και αυτά που λένε οι αθεϊστές επιστήμονες να είναι και τα δύο αλήθεια και να μην είμαστε σχιζοφρενείς. Να γιατί στην εποχή μας έχουν πολλαπλασιαστεί οι διπολικές προσωπικότητες που έχουν διχασμένη την προσωπικότητά τους, σχιζοειδή προσωπικότητα. Δεν μας ενδιαφέρουν εμάς ως ποιμένες τα μαθήματα και τα πιστεύματα που δημιουργούν οι άνθρωποι ακούγοντας την τηλεόραση, διαβάζοντας εφημερίδες, σπουδάζοντας στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Τότε λοιπόν ή δεν πιστεύουμε κι εμείς τίποτα και απλώς θέλουμε να παίζουμε το ρόλο ενός παρηγορητή, ενός που αξιοποιεί και απασχολεί το θρησκευτικό συνέστημα των ανθρώπων, αλλά δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός και εμείς. Απλώς διακονούμε και υπηρετούμε αυτούς που πιστεύουν. Αυτή ίσως είναι μια λογική εξήγηση. Εάν κάποιος από τους δεν πιστεύει ότι υπάρχει Θεός δεν υπάρχει μεταθάνατον ζωή απλώς βρέθηκε να εκμεταλλεύεται το θρησκευτικό συνέστημα για να αποκτάξει όματα και περιουσία και πλούτη κορεδεύοντας τους ανθρώπους εκείνους που πιστεύουν τότε πρόκειται για άλλη περίπτωση όπου, για την οποία θα επιληφθεί ο Θεός και πολύ σύντομα Αγαπητοί αγροατές, δεν έχω άλλο χρόνο για τη σημερινή μας εκπομπή. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και για τη σημερινή σας παρακολούθηση. Να ευχαριστήσω τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στα τηλεφωνήματά σας πρόθυμη να απαντήσει και το Δημήτρη Γερμάκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια πολύ καλή συνέχεια στα προγραμμάτά σας. Κοιτάζοντα τη γη από τον ουρανό. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Βολουδάκης.